Ποινική δίωξη για απήθεια και για παραβίαση μέτρων και την πρόληψη ασθενειών άσκησε ο εισαγγελέας στην ανεβολίαστη φυσικοθεραπεύτρια του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, η οποία παρά την αναστολή εργασίας συνέχισε να δουλεύει, αρνούμενη να παραδώσει τα κλειδιά, ενώ χθες κλειδώθηκε μαζί με τον σύζυγό της στο φυσικοθεραπευτήριο, όπου προκλήθηκε για αρκετές ώρες μεγάλη αναστάτωση, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για την σύλληψή τους. Σε βάρος του συζύγου της, ο εισαγγελέας άσκησε επίσης ποινική δίωξη για απήθεια, με την υπόθεση να εκδικάζεται στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο Ηρακλείου την ερχόμενη Δευτέρα. Κρατιούνται από χθες παρανόμως στο αστυνομικό τμήμα του Αρκαλοχωρίου. Και λέω παρανόμως διότι δεν διέπραξαν κανένα τραγικό έγκλημα, επειδή βρίσκονταν στο χώρο του θεραπευτηρίου, ο οποίος επί της ουσίας ήταν αχρησιμοποίητος. Χθες επικράτησαν σκηνές έντασης στο φυσικοθεραπευτήριο δίπλα το ΚΑΠΗ, καθώς 59χρονη αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά, ενώ στη συνέχεια έσπασε το λουκέτο και κλειδώθηκε μαζί με τον σύζυγό της, αρνούμενη να αποχωρήσει. Για μεμονωμένο περιστατικό έκανε λόγο η αντιδήμαρχος του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, Όλκα Δραμουντάνη. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να δεν γνωρίζει καμία υποχρέωση ή αυτό σε άλλη ιδεολογία. Έγινε, που μόλις αναφέρατε πριν στο δελτίο σας, καταγγελίες και ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ και θεωρεί εμπλεκόμενους όλους τους φορείς του Δήμου, είτε αιρετούς είτε υπηρεσιακούς, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον δεν πειθάρχησε, ζητήσαμε να παραδώσει τα κλειδιά του φυσικοθεραπευτηρίου.